Ξεκίνησε την απολογία της πριν από λίγη ώρα στο εφετείο Αθηνών η Βίκη Σταμάτη. Η Ράνια Τραγόμαλου θα μας ενημερώσει. Ράνια. Καλώς σας μεσημέρι. Η Βίκη Σταμάτη λοιπόν δεν συγκράτησε τα δάκρυά της στην αρχή της απολογίας της και μετά από αρκετές παύσεις απευθύνθηκε στην έδρα ζητώντας απονομή δικαιοσύνης. Είμαι αθώα, είπε, προσάγομαι ενώπιόν σας με τις δύο ιερές ιδιότητες της μάνας και της συζύγου. Δεν κατήχα ποτέ άλλη ιδιότητα, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της υγείας της, λέγοντας ότι έχει κάνει ένα διπλό βαρύ χειρουργείο και ακόμη δεν της έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα. Έχει αποδειχθεί, είπε, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα εις βάρος μου, είπε η κυρία Σταμάτη, και σας βεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να αποδειχθεί. Όλα όσα, για όσα με κατηγορούν είναι αυτά που έχουν γραφτεί στον τύπο και είναι αβάσιμα. Mm-hmm. Είχα πίστη και πεποίθηση, συνέχισε η κυρία Σταμάτη στην απολογία της, ότι θα είχε αποδοθεί νωρίτερα η δικαιοσύνη, κάτι που δεν έγινε. Αγνοήθηκε ότι είμαι μοναδική που δεν έχω καμία ιδιότητα παρά μόνο αυτή της συζύγου και της μάνας και της νοικοκυράς από το 2004. Ενώ αναρωτήθηκε και ρώτησε απευθυνόμενη στην έδρα ποια είναι η σύγκριση η δική της με τους άλλους, καθώς όπως είπε εκείνοι έχουν κάποιες δραστηριότητες ενώ οι ίδιοι ποτέ. Θέλω να σας πω ότι αναφέρθηκε και στο παιδί της, όπου είπε ότι ήταν η μοναδική που είχε αναλάβει την ανατροφή mm-hmm. του παιδιού της και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο, για ακόμη μία φορά, για ποιο λόγο βρίσκεται για 17 μήνες στον Κορίταλο. Ράγια, σε ευχαριστώ.